γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Υπάρχει μια συσκότηση, είναι και οι Βρυξέλλες. Είναι όλα αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από πολλές πλευρές. Υπάρχει περιθώριο να καταλήξουμε τις επόμενες 5, 6, 7 μέρες? Όχι, κατά τη γνώμη μου, γιατί φαίνεται από τη μια ότι η Τρόικα είναι διατεθειμένη να συζητήσει τις προτάσεις της κυβέρνησης. Αλλά από την άλλη, το μέγεθος της αντιπροσωπείας δείχνει ότι θέλει από μόνη της να μελετήσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, ούτως ώστε να καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα. Δηλαδή, αν οι προτάσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τις περικοπές στους μισθούς ή στις διάφορες δαπάνες, οι αυξήσεις στους διάφορους φόρους, θα έχουν τα αποτελέσματα πάνω στα έσοδα, πάνω στο κυβερνητικό προϋπολογισμό, ή δεν θα τα έχουν? Η Τρόικα θέλει να εξασφαλίσει ότι τα νούμερα θα είναι σωστά. Και γι' αυτό έφερε όλα αυτά τα άτομα εδώ πέρα, ούτως ώστε να ξεσκονίσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την κυπριακή οικονομία, ούτως ώστε μελετώντας τα διάφορα μέτρα που εισηγείται η κυπριακή κυβέρνηση, να δει αν αυτά τα μέτρα θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ναι, αλλά αυτό θα πάρει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χρόνο. Θα πάρει χρόνο. Και εκτός του άλλου, θέλει να δει επίσης και πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τον Μάιο-Ιούνιο που είχε έρθει την προηγούμενη φορά μέχρι τώρα. Έχουμε 5 μήνες, τα πράγματα πιθανόν να έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τότε μέχρι σήμερα. Άρα, κάνει αξιολόγηση τώρα, εκτιμάται, μας δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, φεύγουν και ξανάρχονται? Μάλλον έτσι θα γίνει. Δηλαδή, θέλουν να έχουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης, θέλουν να ξέρουν όποια μέτρα και να ληφθούν, και αν επίδραση θα έχουν πάνω στα δημόσια οικονομικά, ούτως ώστε θέλουν να είναι σίγουροι αυτό το μνημόνιο που θα υιοθετηθεί, που θα αποφασιστεί, να είναι τέτοιο που να μην πέσουν έξω μετά 6 μήνες και να χρειάζεται άλλο μνημόνιο ή άλλη συμφωνία. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι αυτά που θα αποφασιστούν θα επιτύχουν τους στόχους του μνημονίου και για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα χρειαστεί να παρθούν περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικά ή μειώσεις δαπανών ή αυξήσεις φόρων κτλ. Και άρα στη Δευτέρα στο Eurogroup είναι καθαρά μια διαδικαστική διαδικασία. Απλά θα τεθεί ότι συζητείται το θέμα της Κύπρου. Τίποτα ουσιαστικό. Μάλλον έτσι. Αποφάσεις δεν θα πάρθουν. Απλώς θα ιερθεί το θέμα ότι γίνεται αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο. Ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και μάλλον θα περιμένουν και αυτοί την έκφαση αυτών των διαπραγματεύσεων για να πάρθει τελική απόφαση. Άρα οπωσδήποτε δεν βλέπω να καταλήγουμε πριν τον Δεκέμβρη, δυστυχώς.